Παραδοχή με νέλα ουμποκέα και την ώρα 0 στην παραλία της Αγίας Πελαγίας λόγω της διάβρωσης, που έχει ως συνέπεια να εξαφανιστεί ένα τμήμα της παραλίας και να απειλείται το υπόλοιπο. Δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια, τόνισε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στις μεγάλες καθυστερήσεις στο άνοιγμα του νέου ΕΣΠΑ, προκειμένου να κατατεθεί έτοιμα για χρηματοδότηση της όρημης και εγκεκριμένης μελέτης που δίνει λύση στο πρόβλημα της διάβρωσης μέσω της δημιουργίας ύφαλου κυματοθράφστη σε συνδυασμό με την αναπλήρωση με άμμο της ακτής. Νομίζω ότι εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο 0, στην ώρα 0. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Οι διαδικασίες όμως έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, ενώ περιμέναμε αρχές της άνοιξης ουσιαστικά να έχει ανοίξει το ΕΣΠΑ μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν έχει γίνει αυτό. Είναι μια μελέτη που το σύνολο, το κόστος προϋπολογιστικό είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί και από ίδιους πόρους. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι σε λίγο η θάλασσα θα βγαίνει στα μαγαζιά. Και ήδη υπάρχουν από αρκετούς επισκέπτες και τουρίστες παράπονα ότι δεν θα ξαναέρθουν στην Αγία Πελαγία. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι θα είναι μεγάλο πλήγμα για τις επιχειρήσεις. Εγώ είμαι εδώ 40 χρόνια. Και έχει χαθεί η μισή παραλία. Προβλέπεται στα επόμενα 5-6 χρόνια να χαθεί και η υπόλοιπη. Αυτή την περίοδο στην επιχείρησή μου μένει Έλληνο-Αμερικάνος, γεωλόγος. Και η άμεση και γρήγορη λύση που προτείνει για την περιοχή μας είναι να μεταφέρουμε πολλά κυβικά άμμο, 2 με 3 χιλιάδες κυβικά άμμο, για να σώσουμε την παραλία, να μεγαλώσει η παραλία εις βάρος της θάλασσας και να έχουμε παραλία για τα επόμενα 15 χρόνια. Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για την παραλία και το τουριστικό θέρετρο και ενώ έχουν περάσει ήδη 5 χρόνια από την εξασφάλιση των εγκρίσεων για τη μελέτη προστασίας και επέκτασης της παραλίας της Αγίας Πελαγίας, προσπάθεια που ξεκίνησε ουσιαστικά από το 2014 από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου. Μελέτη που παραμένει στα συρτάρια των αρμοδίων που διεκδικούν τη χρηματοδότησή της. Από το 2019 υπάρχει μια εγκεκριμένη μελέτη η οποία για να φτάσει στο επίπεδο των εγκρίσεων έχει μια ομάδα ανθρώπων. Είχαμε εργαστεί γι' αυτό από το 2014. Άρα σε μια πενταετία καταφέραμε με ήδη έσοδα τότε με δήμαρχο τον κύριο τον Κώστα τον Μαμουλάκη να χρηματοδοτήσουμε τη μελέτη αυτή, να προχωρήσουμε στις αδειοδοτήσεις. Αυτό που ζητάμε είναι να ανοίξει γρήγορα το ΕΣΠΑ. Υπάρχει μεγάλη αγωνία και υπάρχει και ένας υπαρκτός κίνδυνος πλέον να χαθεί και η υπόλοιπη παραλία. Γιατί βλέπουμε ότι από τα τελευταία 2 χρόνια, ειδικά και μετά την πλημμύρα, το δυτικό κομμάτι έχει εντελώς εξαφανιστεί. Είμαστε αγανακτισμένοι πάρα πολύ και δεν θα το αφήσουμε έτσι αυτό. Δηλαδή σκέφτεσαι κινητοποίησης, σκέφτεσαι επαφές. Βεβαίως, όπως έγινε τότε και με τον κόμβο, ίσως να γίνει τώρα και με την παραλία. Συνεχώς έχουμε προβλήματα. Φράγματα δεν έχουν γίνει ακόμη. Τα λάθη των προηγούμενων τα πληρώνουμε εμείς. Γιατί λένε για τους πολίτες ότι χτίσαμε στα ρέματα. Οι περισσότεροι είναι νόμιμοι και να σταματήσει αυτή η καραμέλα.